Και αυτό το έζησα προχθές, ας πούμε, που πήγα να καταθέσω υπέρ του πατρός Αντωνίου του Παπα-Νικολάου στην ανάκριση, και εκεί για καλή μου τύχη ήσαν καμιά σαρανταριά παιδιά που τα είχαν πιάσει, επειδή περιμένανε και αυτά να καταθέσουν, λοιπόν, και ήσαν αλληλέγγυοι στο καράβι αυτό που είχε βυθιστεί, ξέρετε, που πνιγήκαν οι άνθρωποι εκεί πέρα, και αυτά τα παιδάκια είχαν κάνει μια αντίδραση, μια πολιτική κίνηση, εγώ, είχαν φωνάξει, είχαν χτυπήσει κάποιους κλπ. Τα είχαν μαζέψει λοιπόν 40 παιδιά Ελληνόπουλα ωραία και τα είχαν φέρει εκεί στον εισαγγελέα και τα είχαν δεμένα, το καθένα ήταν με μια, από εδώ είχε μια, πώς ήταν αυτή, ένας με τον άλλον τα είχαν δεμένα τα παιδιά, οπότε και εγώ έπρεπε να περιμένω με τα παιδιά για να πάω στην ανακρίτρια. Ένα παιδί από όλα αυτά, από αυτά που λένε αυτά λοιπόν, γιατί εγώ μου αρέσει να σας μιλάω με την εμπειρία τι έχω ζήσει, μου κάνει το παιδί: «Πάτερ, και εσείς έχετε συλληφθεί», μου λέει το παιδί. Πρώτον μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι με είπε «Πάτερ». Θα με έλεγε «Κύριε», όπως είναι το σύγχρονο, «Κύριε, Κύριε». Του λέω: «Παιδί μου, μακάρι να είχα την αθωότητά σου και να μπορούσα να είχα συλληφθεί κι εγώ. Το παιδί αυτό είναι πανάθωο». Μα τα μάτια του, όλα τα μάτια λάμπανε. Ήτανε κάτι ωραία παιδιά, με τα πουκάμισά τους τα ωραία. Δεν ήταν αυτά που είχα εγώ παλιά, κουρεμένα, ωραία, ούτε σκουλαρίκια φορά. Ήτανε, δεν ήταν σκουλαρίκι κακό, μην παρεξηθώ, αλλά τέλος πάντων ήταν κάτι υγιό, σκεπτόμενοι άνθρωποι. Αυτά όμως ήταν δεμένα το ένα με το άλλο και δεν μπορούσε, έπρεπε να όλοι μαζί να κάνουν έτσι να με δούνε. Άματε εκεί που καθόμουν εγώ. Και του λέω, μου λέει: «Τι είπατε?» Λέω: «Μακάρι να είχα την αθωότητά σας και να μπορούσα και εγώ να είχα συλληφθεί μαζί σας». Διότι τα παιδιά αυτά ακριβώς δεν ξέρουν πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής του τραγουδιού αυτού ή την ντοστογευστική μεριά της ιστορίας. Εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε ακριβώς να δώσει αυτές τις λύσεις και τις αποτυχημένες απαντήσεις πώς γίνονται αυτά, είναι μόνο ο Ντοστογεύσκης. Αυτός θα έχει απαντήσει όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, δεν τελειώσαμε. Λέει το παιδί: «Καλά πάτερ, εσείς γιατί είστε εδώ?» Λέω: «Είμαι κάτι για όπως και εσείς». Λέει: «Τι?» «Όπως εσείς έχετε έρθει να υποστηρίξετε κάποιον που αδικείται, που είναι αυτοί οι 500 που είναι μέσα στο βυθό, που εάν ήταν πλούσιοι θα είχαν στείλει όπως στείλανε σε αυτούς που στείλαν τώρα, που εάν μέσα στο βυθό είχε χρυσάφι και ήταν το καράβι βυθισμένο με χρυσάφι θα το είχαν ήδη ανασύρει, παιδιά μου, ακούγανε τώρα και τα 40 παιδιά με το στόμα ανοιχτό. Παρακολουθούσαν οι κάμερες των εισαγγελέων και των ανακριτών και οι αστυνομικοί όλοι που ήταν εκεί, έναν παπά Βαγγέλη». Και λέω: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, μα δεν υπάρχει στιγμή της Ελλάδος που να πρέπει να είμαι και να μην είμαι. Με φέρνει ο Θεός, με έφερε ο Θεός εκεί». Τους λέω λοιπόν: «Τι λες πάτερ, αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί, ότι αν ήταν για χρυσά». Γι' αυτό τους λέω: «Είστε αθώοι, είστε αθώοι. Δεν μπορείτε να τα κατανοήσετε ακόμα τα πράγματα και ότι αυτός ο κόσμος θέλει βόμβα. Αλλά εσείς άμα βάλετε βόμβα πρέπει να ξέρετε ότι θα καείτε κι εσείς όμως για τη βόμβα που θα βάλετε, όχι για τους άλλους. Η διόρθωση αρχίζει από εσένα». Μόλις το είπα αυτό βάρινε η ατμόσφαιρα. Τα παιδιά σου λέει: «Δεν τα θέλουμε αυτά». Μου λέει: «Εσείς», λέει, «πάτερ, πού είστε παπάς?» Λέω: «Εγώ είμαι παπάς στο Καμερούν, στο Διαόλ τη Μάνα». Πετάγεται το κορίτσι, ένα κορίτσι, και λέει: «Παπάτερ, είπατε κακιά κουβέντα, είπατε το Διαόλου τη Μάνα», μου λέει το κορίτσι. Τι λέω: «Αυτό σε πείραξε εσένα, τις διαολιές που έχεις κάνει εσύ δεν τις κοιτάς?» Εκεί λοιπόν καθήμενη έγινε ένας άγριος πάγος. Έγινε, και γι' αυτό λέω, η Εκκλησία χάνει την ευκαιρία να συμμετάσχει με τον λαό. Όταν κάθεσαι στους θόκους, όταν κάθεσαι στα γραφεία, όταν κάθεσαι στις επενδύσεις, όταν πας στη Μύκονο για να δεις πώς θα λύσεις τα θέματα των εφοπλιστών που είναι εκεί πέρα, δεν είναι αυτό ο λαός. Ο λαός είναι αυτά τα παιδιά που είναι εκεί, γιατί αυτά είναι τα μελλοντικά σου παιδιά. Μπορεί να μην έρθουν σήμερα. Όταν γίνει σεισμός, ένα σπίτι δεν πέφτει σήμερα, μπορεί να πέσει από μετά από 20 χρόνια. Αλλά η ρήξη έγινε εκείνη την ώρα που μου είπε: «Πάτερ,
Γιατί είσαι εσύ εδώ? Τους λέω, έχω έρθει και εγώ να υποστηρίξω έναν άνθρωπο που αδικείται, όπως έχετε έρθει για εσάς να φωνάξετε για αυτούς που αδικούνται εκεί. Αυτό τώρα είναι τελείωνε, δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο. Τι να πεις τώρα στα παιδιά? Το επόμενο ερώτημα είναι, έχετε πιει καφέ? Όχι, πάτερ. Κολατσιό έχετε? Όχι, πάτερ. Πόσες ώρες είστε? Από χθες το βράδυ, πάτερ. Μα δεν σας δώσανε κολατσιό? Μόνο νερό μας δίνουνε, πάτερ. Τι λέτε, λέω. Έλα εδώ, λέω σένα. Πάρε 50 ευρώ και πήγαινε και πάρε. Για όλους, κολατσιό. Θα πάρεις, ήταν καμιά τριτριά, 40. Με κοίταζαν τώρα οι δικηγόροι αυτοί, είναι οι ειδικοί δικηγόροι που ασχολούνται με αυτές τις υποθέσεις. Καταλαβαίνετε το σύστημα λοιπόν. Ναι, λοιπόν οι δικηγόροι με κοιτάζουν. Καλά, λέω, τους αφήσατε τους ανθρώπους χωρίς να έχουν φάει κάτι? Λέει, ναι. Λέει ο βλάκας που του έδωσα τα λεφτά, μου λέει, πάτε, λέει, είναι νηστεία, να τους πάρω νηστίσιμο τον κακό σε τον καιρό. Είσαι βλάκας, άνθρωπέ μου. Μα εδώ αυτούς τους ανθρώπους θα τους περιποιηθούμε με αυτό που έχουν στο μυαλό τους αυτοί, όχι με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας εμείς. Θα πας και θα πάρεις. Ήτανε Τρίτη. Θα πας, λέω, και θα πάρεις ό,τι θέλουν. Διάλεξε. Ακούει ο μικρός ότι είναι νηστεία και μου λέει, πάτε, να μην σας αναγκάσουμε να μας πάρετε κάτι που εσείς δεν θα το κερνάγατε. Μ' ακούς εδώ? Μ' ακούς, Σοφία μου? Μ' ακούτε? Είναι σημαντικό πράγμα αυτό, ρε παιδιά. Γι' αυτό να σου κάνω εγώ αυτά που μου είπες εσύ, για να σου πω το μέλλον πόσο ωραίο είναι. Επήρα λοιπόν, επήγε αυτός και πήρε 30 σαντουιτσάκια, τους πήρε 30 πορτοκαλάδες, τους πήρε 30 νερά και λέει, να τα μοιράσω? Όχι, φίλε μου, δεν θα τα μοιράσεις εσύ, θα τα πάρουν από το αγιασμένο χέρι του παπά που λειτουργάει, του λέω εγώ. Και σηκώθηκα και άρχισα και τα μοίραζα. Κάποιοι, οι πιο σκληροί, λέγανε, δεν τα θέλω. Λέω, δεν πειράζει που δεν τα θέλεις, όταν θα φύγω θα είναι εκεί. Και θα μάθω ότι όταν φύγετε, που εγώ θα μιλήσω για σας, να σας απελευθερώσουν και εγώ θα μιλήσω. Και εγώ θα μιλήσω, γιατί θα τους πω, είδα το ήθος των παιδιών που είναι απ' έξω. Αυτό το ήθος να το προσλάβετε σαν εικόνα. Απ' έξω ήταν οι φίλοι τους και περιμένανε, ξέρεις, να κόσμος εκεί απ' έξω. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Είναι ωραία. Αυτό, σε ευχαριστώ να το καταγράψω. Αυτό πραγματικά είναι ωραίο των παιδιών. Θα σας πω κάτι σημαντικό. Εγώ λοιπόν πέρασα και άφησα αυτόν που με είπε, πάτερ, τελευταίο να του δώσω το φαγητό. Αυτός λοιπόν, μόλις του δώσα, δεν μπορούσε να το πάρει, γιατί ήταν τα χέρια τους, καταλάβατε, ήταν, δηλαδή ο ένας είχε δεθεί με τον άλλον, ο άλλος, καταλάβατε, πώς ήξανε. Να έχεις ένα παιδί τώρα 18 χρονών και να του έχουν βάλει χειροπέδες και να μην έχει κάνει τίποτα. Και να έχεις τους αλήτες, τους κλέπτες και λοποδέντες του συστήματος και να έχουν κατακλέψει τη χώρα και να είναι ελεύθεροι στους στόχους τους. Άμα θέλεις, πάρ' το. Εγώ δεν ξέρω. Και τα παιδιά να είναι παναθώα και να είναι εκεί. Παναθώα, καταλαβαίνεις. Γιατί ακόμα και αν κάποιος τους διαστρέφει και τους λέει, κάντε αυτά και κάντε αυτή τη ζημιά, ρίξτε μια μπουμπίτσα και δεν ξέρω τι, παναθώα είναι σε πραγματικότητα. Δεν ξέρουν το σύστημα, χαίρεται με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτού του τελευταίου που του το έδωσα, μου φίλησε το χέρι. Και αφού μου φίλησε αυτό το χέρι, του φίλησα κι εγώ τις χειροπέδες με το χέρι. Γιατί τι είπε ο Παύλος? Τα δεσμά μου. Τα δεσμά. Και θα πει κανείς, μα δεν είναι δεσμά για τον Χριστό? Πού το ξέρεις ότι δεν είναι δεσμά για τον Χριστό? Αν αυτός με την αθωότητα που είχε αγωνίζεται για έναν πεθαμένο σε ένα μπάτο θαλάσσης που η πολιτεία τον αδικεί και τον αφήνει εκεί και έχει και το θράσος να λέει εθνικό πένθος, που δεν την νοιάζει τίποτα αυτή η κοροϊδία του εθνικού πένθους, που στα σούπερ μάρκετ και οι σημαίες είναι μεσίστιες την ίδια ώρα που ανεβάζουν τις τιμές εν μέσω εθνικού πένθους, την κοροϊδία της οικουμένης, να λήξει αυτό το εθνικό. Ας κάνανε γενικό πένθος, όχι εθνικό πένθος, γενικό πένθος. Προσέξτε τις λέξεις που σας λέω, γενικό. Τι σημαίνει γενικό? Του γένους το πένθος, των ανθρώπων το πένθος. Γένος σημαίνει όλοι αυτοί που γεννηθήκαμε. Να κάνουν γενικό. Εθνικό είναι κομμάτι, ειδικό κομμάτι, μικρό κομμάτι. Εμείς δεν είμαστε υπέρ του έθνους που λέτε σε όλες τις εκκλησίες στην Ελλάδα. Υπέρ του έθνους ημών, ποιο έθνος μόνο? Εμείς είμαστε υπό του γένους. Ποιο είναι το γένος? Των Ορθοδόξων Χριστιανών που βαφτιστήκαν από την Αγία Κονιβήθρα. Εμάς μας γέννησε η Αγία. Άντε να το πάρουμε για τους χριστιανούς. Αλλά άμα θέλεις να γίνεις ακόμα πιο ευρύς, είναι όλοι του κόσμου.
για όλο τον κόσμο. Γενικό πέρατος λίγο. Εν πάση περιπτώσει, το παιδί το πήρε, μου το φίλησε το χέρι, του φίλησα τις χειροπέδες και τότε βλέπω ένα παιδί να τρέχουν τα μάτια δάκρυα και όσο καθόμουν εστάζανε τα δάκρυά του πάνω στο χέρι του και στη χειροπέδα του και στο, εδώ σε μένα, στο κεφάλι μου εδώ. Και δεν κουνήθηκα από εκεί για να αφήσω τον άνθρωπο να κοινωνεί με τον παπά που κοινωνούσε με τον Χριστό, άρα κοινωνούσαμε με τον Χριστό όλοι μας, από ένα παιδάκι που γύρισε και μου είπε, αυτός έκανε, ενώ εγώ έπρεπε να τον ρωτήσω, αυτός μου είπε, «Πάτερ, πάτερ». Λοιπόν, αν αυτό που το ζω εγώ, και το μεταφέρω και εσάς γιατί με ρώτησες, λοιπόν, βλέπεις ότι υπάρχει τρομερή ελπίδα της διορθώσεως του κακού σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αρκεί κάποιος λίγο, λίγο να κάνει κάτι. Τι να την κάνει στη διαμαρτυρία του παιδιού. Αλλά αυτό το παιδί μου έμεινε στην καρδιά μου. Λέω, κάποια μέρα θα συναντηθούμε. Θα πάμε. Θα πάω να πάρω τα ονόματα εγώ από τους δικαστικούς. Ποιοι ήσαν όλοι αυτοί και θα βρω αυτό το μικρό. Αυτός ο μικρός είναι για την εκκλησία. Γιατί με είπε πατέρα. Κατάλαβες. Έπρεπε να δεις τους άλλους πώς ήσαν. Σε έναν τρόπο. Ρε, να μην με πάρεις. Του λέγανε, τι το θες τον παπά. Τι λες, του λέει. Ο παπάς μας κέρασε. Ο παπάς. Αυτός δηλαδή έγινε, τι έγινε. Σε μισό λεπτό έκανα εγώ τη δουλειά έτσι. Και στο τέλος θα πει κανείς, μα τότε είναι βλαμμένος και καφιέται κιόλας. Δεν καφιέμαι κατά άνθρωπο. Δεν καφιέμαι κατά άνθρωπο. Θα σου πω και κάτι άλλο. Εγώ πάω τώρα σε όλους τους ανθρώπους που έχουν θάψει τα παιδιά στα Τέμπη. Παίρνω, πάω σιγά σιγά, κάνω τα τρισάγια πάνω από τους τάφους και από εκεί. Ένα από τα παιδιά αυτά εκειδεύθηκε με πολιτική κηδεία. Και θεώρησα ότι μπορεί οι άνθρωποι να μην θέλουν να πάω στον τάφο του παιδιού τους. Όταν τους πήρα, ήρθανε οι γονείς οι ίδιοι και με πήραν με πάρα πολύ αγάπη. Επήγαμε στον τάφο του παιδιού, μου είπε ο πατέρας και η μάνα, κάνε πάνω ό,τι θέλεις κάνει. Ό,τι πρέπει να διαβάσεις, διάβασε. Λοιπόν, αυτό δεν μου το παίρνει κανένας. Δεν μπορείς να μου το πάρεις. Είναι προσωπική σχέση με τους ανθρώπους, στο όνομα του Χριστού. Δεν το κάνω για να με δοξάσει κανείς, ούτε με νοιάζει με. Σιγά και θέλω να το μάθαινες και εκεί που να σου πω εγώ λεπτομέρειες. Το κάνουμε για το εξής. Αυτή είναι, πιστεύω ότι αυτή είναι η εργασία της Εκκλησίας. Όταν κλείσουν τα φώτα, όλα τα φώτα όταν κλείσουν, η Εκκλησία να πάει και να πάρει τα παιδιά της αγκαλιά, όπως θα σας το παραδώσω και αυτό είναι πολύ ωραίο. Υπάρχει ένας αρχιεπίσκοπος στην Κρήτη, ο καινούριος ο Ευγένιος, που είναι πολύ καλός άνθρωπος, αλλά πήρε τη θέση του Ειρηναίου που αρρώστησε και δεν μπορούσε πια ο άνθρωπος και παραιτήθηκε. Αυτός ο Ειρηναίος, όταν πρωτοπήγε στο Ηράκλειο και έγινε επίσκοπος, ήταν ένας πατέρας και είχε δύο παιδιά και πέθανε η μάνα των παιδιών και πέθανε η μάνα με καρκίνο μαστού και άφησε τον πατέρα και τα δύο παιδιά του, ορφανά τα παιδιά και τα παιδιά ήταν μικρά. Έγινε η κηδεία, ξέρετε, και τα λοιπά. Το βράδυ πήγανε στο σπίτι οι άνθρωποι. Την τρίτη μέρα χτυπάει το κουδούνι στις 3 το πρωί. Ντρίν. Ο άνθρωπος έντρομος βγαίνει, λέει, ποιος είναι. Λέει, είμαι ο επίσκοπός σας. Δεν υπάρχει επίσκοπος, είμαι ο επίσκοπός σας, τους είπε. Ποιος δηλαδή, λέει, είμαι ο Ειρηναίος, ο επίσκοπος της Κρήτης. Λέει, τι θέλετε, σεβασμιότατε. Επειδή δεν ήθελα να σας ενοχλήσω να βλέπει ο κόσμος ότι ήρθα σπίτι σας, μου ανοίγετε, σας παρακαλώ να έρθω να σας δω. Ξυπνήσαν τα παιδιά 3 τη νύχτα. Κάθισε ο Ειρηναίος στη μέση και απέναντι κάθισε ο πατέρας και έκλαιγε. Και τα παιδιά ακουμπάγανε τον δεσπότη και του κάμανε στα γένια έτσι, στα μαλλιά έτσι. Εκτίστηκε μία σχέση με αυτόν τον τρόπο που είναι ακούνητη. Ακούνητη. Ενώ ο άνθρωπος είχε το γιατί, μου πήρε στο παιδί, μου πήρε στη γυναίκα, καταλαβαίνετε αυτά τα γιατί των ανθρώπων. Όταν πάει ο αγιασμένος άνθρωπος της Εκκλησίας και καθίσει με τον άνθρωπο και δει ο άλλος ότι όλα γίνονται κατά Θεόν και όχι κατά ιδιοτέλεια, ανοίγει ο άνθρωπος την καρδιά του και δεν υπάρχει καλύτερη ώρα από αυτήν. Και γινόμαστε όλοι ένα. Δεν υπάρχουν άρχοντες, δεν υπάρχουν αρχόμενοι, δεν υπάρχουν τίποτα. Όλα και εν πάση Χριστός. Αυτό ξέρω εγώ. Και όχι τα ξέρω έτσι από τα μυαλά μου. Τα έχω δει. Γι' αυτό λέω, Θεέ μου,